τον όρο θεσμοί τοπικής διοίκησης του κράτους, δηλαδή σαν μέρος του αντιλαϊκού αντεργατικού κράτους που ούτως ή άλλως το ζει στις πλάτες του λαός μας με τις αποφάσεις που αφορούν της κεντρικής κυβέρνησης, τους μισθούς, τις συντάξεις. Πιο συγκεκριμένα, και στην περιφέρειά μας επιβεβαιώθηκε αυτό και με το χωροταξικό σχεδιασμό που έγινε το προηγούμενο διάστημα, που μπήκαν κυριολεκτικά όλες οι προτεραιότητες του κεφαλαίου, όταν για παράδειγμα μειώνονται οι αρδεύσιμες εκτάσεις για να εξοικονομείται, λέει, νερό για τους αγρότες, αλλά από την άλλη πλευρά αυξάνονται οι λατωνικές ζώνες όπως και περιοχές της Θάσου, σε νατούρα μέσα κυριολεκτικά, ξοδεύοντας πολλαπλάσιες ποσότητες νερού. Και όταν δεν δίνεται κυριολεκτικά ούτε ένα ευρώ για τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου λαού της περιοχής μας, των αγροτών, των αυταπασχολούμενων, των εργαζομένων συνολικότερα, όπως η αντιπλημμυρική προστασία, η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπυρική προστασία στην περιοχή μας συνολικότερα. Το λέμε αυτό γιατί αρνήθηκε και η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, όπως και οι πιο προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις, να συζητήσουν, για παράδειγμα, την πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης, του Περιφερειακού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπήρωσης του προηγούμενο διάστημα, για τα συνολικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που είχε ανάγκη η περιφέρειά μας. Στην οποία, να θυμίσουμε, η περιφέρειά μας δεν είναι για την περιφέρειά μας ακραίο φαινόμενο οι πλημμύρες. Είναι φυσικό φαινόμενο. Γίνεται πολλαπλάσιες φορές το χρόνο, με τεράστια συχνότητα σε σχέση με άλλες περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Η αποκατάσταση, η συντήρηση του οδικού δικτύου συνολικά της περιοχής που αφορά και την περιφέρεια, ο έλεγχος των υποδομών. Είναι χαρακτηριστικό στον τελευταίο προϋπολογισμό από 850.000 ευρώ στην περιφέρεια δόθηκαν μόλις 580.000 ευρώ. Και φυσικά δεν διαμαρτυρήθηκαν. Ενώ περικόψαν 35% δεν διεκδίκησαν κάτι παραπάνω από το Υπουργείο σαν περιφερειακή αρχή. Καλούμε το λαό της Θάσου, κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχολούμενο, ιδιωτικό υπάλληλο, εργαζόμενο στον επισιτισμό που βιώνει την εκμετάλλευση της δικιάς του ανάπτυξης, κάθε συνταξιούχο, κάθε νοικοκυρά, κάθε νέο και νέα, να συστρατευτεί, να στηρίξει, να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Θα δώσουμε ενιαία τη μάχη σε αυτές τις εκλογές, σε Δήμο, Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή. Το προηγούμενο διάστημα δώσαμε τη μάχη όπως προείπα, αναδείξαμε ζητήματα στο νησί όπως το ζήτημα των θαλάσσιων συγκοινωνιών που μέσα από την απελευθέρωση του καμποντάζ και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει άμεσος κίνδυνος από τον Νοέμβριο να μην λειτουργήσει η γραμμή Πρίνου Καβάλας. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος με την ασυδοσία του εφοπλιστικού κεφαλαίου που εκφράζεται στο νησί μας να μεταφερθούν 6 φεριμπότ στην Σαλαμίνα, στη γραμμή Παλού και Σαλαμίνα, μαζί με 60-70 οικογένειες, οι οποίες θα βιώσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, ναυτεργάτες, όπου οι οικογένειές τους θα βιώσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.